Καλησπέρα σας. Είμαστε μετά τη χθεσινή μας παρουσία στη Ρουμανία με τη νέα σειρά 7 σε μια γειτονική χώρα, πιο κοντά στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, με ένα ακόμα top μοντέλο της BMW. Και αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με κάτι εντελώς καινούριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η BMW φέρνει ένα SUV μεγαλύτερο από την X5, 7 θέσιο, τη νέα X7. Δείτε την. BMW X7. Δείτε την περίφημη τεράστια μάσκα της, που πολλοί στο διαδίκτυο τελευταία, στο YouTube, την έχουν διακομωδήσει. Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο λερωμένη, έχουμε περάσει από διάφορους δρόμους, χωματόδρομους. BMW X7 λοιπόν. Τι είναι η X7, εντάχει. Είναι το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της BMW. Είναι το αντίστοιχο τη σειρά 7, αλλά σε SUV. Μήκος πάνω από 5 μέτρα, ό,τι περιμένετε το ανώτερο σε τεχνολογία, ποιότητα, ασφάλεια και φυσικά κινητήρες, και ειδικά για τους κινητήρες, πάμε να δούμε λίγο πίσω. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε εδώ με την ισχυρότερη έκδοση που υπάρχει. BMW X7, όσο μπορεί να το δείτε βέβαια τώρα εδώ, M50D παρακαλώ. 3 λίτρος, Twin Power Turbo, 6 κύλινδρος diesel, 400 άλογα και κυρίως 760 νιουτόμετρα ροπής, 77 κιλά ροπής. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν κολλώνει πουθενά. Βέβαια, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν και με το βάρος της. Μιλάμε πάντα για ένα αυτοκίνητο που ξεπερνά τους 2.400 κιλά, κοντά στους 2,5 τόνους. Πάμε λίγο να τη δούμε. Μήκος πάνω από 5 μέτρα. Μέσα 7 θέσια. Τι σημαίνει 7 θέσια? Σημαίνει ότι ανοίγοντας τη διπλή ηλεκτρική πόρτα του πορπαγκάζ και με αυτά εδώ τα κουμπάκια, τώρα έχουμε αποσκευές, σηκώνω άλλες 2 θέσεις στις οποίες μπορούν να κάτσουν εκτός από τους 5 μέσα άλλοι 2. Το υπόλοιπο που μένει είναι ο χώρος αποσκευών. 326 λίτρα χώρος αποσκευών. Βέβαια, μπορείτε, σας είπα, να το διαμορφώσετε όπως θέλετε. Ρίχνετε τις θέσεις απλά και εύκολα με αυτά τα κουμπιά και φτιάχνουμε το χώρο αποσκευών. Ένα δύο αυτοκίνητο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και στο εσωτερικό του, γιατί αυτός που θα το πάρει θέλει να έχει ένα εσωτερικό το οποίο να του προσφέρει, όπως είπαμε, το απόλυτο σε πολυτέλεια και σε χώρους. Πάμε να το δούμε μέσα. Και πάμε από πίσω. Ξεκινάμε πίσω πρώτα. Δείτε, δέρματα, φοβερή ποιότητα, μαλακά, το μαξιλάρι είναι πραγματικά σαν του σπιτιού σας. Δέρματα, είναι δίχρωμα εδώ, τα ανώτερα δυνατά. Πλήρως ηλεκτρικά τα καθίσματα, φυσικά. Πλάτες, τα πάντα, πηγαίνει μπρος πίσω, χώρο έχω άπλετο. Όσο και να πάει πίσω ο συνοδηγός, και το έχει πάει πολύ πίσω σε συγκεκριμένη περίπτωση, χώρο έχω άπλετο για τα γόνατά μου. Φυσικά τεχνολογία, έτσι. Ανοίγω εδώ το τάμπλετ μου. Μπορώ να δω ταινίες, μπορώ να δω τα πάντα και μπορώ να δω και τι συμβαίνει μπροστά. Δηλαδή, ο χάρτης, πού θα με πάει ο οδηγός μου, στοιχεία για το αυτοκίνητο, πολλά πράγματα. Ακόμα, κοιτάξτε, και το ψηφιακό βιβλιαράκι για να μάθω τα πάντα για το αυτοκίνητο. Δείτε επίσης, ηλεκτρικό. Θέλω ο ήλιος να μην με, ενοχλεί. Πατάω το κουμπί και είμαι ok. Πάμε λίγο και μπροστά. Λοιπόν, ένα εσωτερικό τυπικό των τελευταίων κορυφαίων BMW. Τεχνολογία, οθόνες, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων. Ένα λεπτό. Βλέπετε τι μπορεί να δει ο οδηγός. Μεγάλη οθόνη αφής, αλλά και μέσω χειρονομιών για το σύστημα το iDrive της BMW. Κρυστάλλινος επιλογές, κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Είναι έξτρα αυτός, δεν είναι στάνταρ, αλλά κοιτάξτε λεπτομέρεια. Μια σειρά από ρυθμίσεις, Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive, για διάφορα στοιχεία του αυτοκινήτου, τον κινητήρα, το κυβότιο. Κυβότιο παρεπτόντως, οχτάρι αυτόματο Steptronic. Ακόμα και αναρτήση. Το σηκώνω και το χαμηλώνω ανάλογα με το δρόμο που κινούμε. Λοιπόν, BMW X7.
Θα διαβάσετε περισσότερα σε λίγο στο www.newsotto.gr. Είναι το κορυφαίο σουφ της BMW. Είναι το κορυφαίο σουφ που έχει φτιάξει η βαβαρική μάρκα. Σας χαιρετάμε από Βουλγαρία.